Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Ντουέτο 107,4 στο Λίμπερο. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Εγώ πρέπει να συστηθώ τώρα. Εσύ πρέπει να συστηθείς που σε ξέρουν όλοι. Και εγώ είμαι ο Παύλος Αραπτόπουλος, ο οποίος κάθεται στα πόδια, στα παπούτσια του Σταύρου Κόλκα. Είναι λίγο μικρά βέβαια. Είναι λίγο μικρά γιατί. 43 φοράει αυτός. Είναι και κοντός και χοντρός, οπότε εσύ είσαι θηρίο μπροστά του. Καλά, εγώ είμαι θηρίο γενικά. Τι έγινε, πώς πάει? Πώς να πάει, ξενυχτάμε ρε ψηλέ, ξενυχτάμε γιατί έχει τα μπασκετάρκια και τα... Και είναι εκεί 3,5 και 4 και μας έχει βγει πίστη να πούμε. Βλέπεις Νουβουά? Νουβουά βλέπω και εχθές ευτυχώς είχε δεύτερο συνεχόμενο καλό παιχνίδι και... Τι είχε, ποιο ήταν? Το Χιούστον κέρδισε. Το Χιούστον κέρδισε η... Πάλι στα τελευταία λεπτά. Πάλι στα τελευταία λεπτά. Ξύλο, ναι. Ξύλο, κανονικό, βρυσίδια. Έγινε μανούρα ή μόνο... Είχε ρε παιδάκι μου, ήταν old school η φάση και είχε ξυλίκι καλό. Ναι. Πάλι σφιχτό το σκορ, κάτω από τις 100 πόντους. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν, ξέρεις, σουτάρωνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Τα play-off είναι διαφορετικά ρε φίλε, έτσι πάει. Στο play-off παίζουν οι άντρες. Ωραία. Εξήγησέ μου αυτό το 0 στα 11 του Harden ρε φίλε. Δεν ήταν σε μέρα. Τι, απλό. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Αρνητικό ρεκόρ, όλα γίνονται, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Κοίταξε να δεις, το 0 στα 11 και 0 στα 20, αυτό είναι αυτή η δουλειά του, αυτή είναι η ζωή του, έτσι βγάζει το ψωμί του. Είναι να πυροβολάει. 0 στα 11. Τώρα. Καλά, 0 και στα 11 είναι και πολλά τώρα. Με το δεξιά μας, ούτε θα βάζε ένα. Εκεί είναι που τρελαίνομαι, γιατί ο τύπος αυτός έχει στηρίξει όλη του την ύπαρξη στο ένας εναντίον ενός. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πραγματικά ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος στο ένας. Το έχει εξελίξει με απίστευτα μεγάλο βαθμό. Αυτός από τότε που ο Kobe Bryant σταμάτησε, μεγάλωσε και πλέον δεν μπορούσε να παίξει ένας εναντίον ενός γιατί ήταν ο καλύτερος. Ο καλύτερος ήταν ο Kobe Bryant στο ένας εναντίον ενός. Μετά είναι ο Harden. Από τότε δηλαδή είναι ο Harden. Καρφί. Αυτό το 0 στα 11, φίλε, πάντως εγώ δεν μπόρεσα να το. Δηλαδή. Να σε πω τώρα, κρεμασμένο όλο το γήπεδο περίμενε να βάλει ο Harden ένα τρίποντο και δεν το έβαζε και ουσιαστικά το παιχνίδι το έκρινε ο Gordon μαζί με τον Αρίζα που βάλαν τα δύο καθοριστικά τρίποντα στα τέσσερα τελευταία λεπτά και πάλι αυτό που με έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο οι Warriors να αντικαταστήσουν τις άμυνες που τους δίνει ο Iguodala μέσα στο μάτς. Δεν έπαιξε πάλι χθες και δεν μπορούσαν να βγάλουν έτσι αυτό που τους δίνει. Δηλαδή μηδενίζει κάποιον παίκτη ο Iguodala μόνο που είναι μέσα στο μάτς. Και είναι δύσκολο. Βέβαια, τραυματίστηκε ο Πολ. Δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι, στο έκτο, στο Σαν Φραντζίσκο που θα γυρίσει η σειρά. Από εκεί και μετά, πώς βλέπεις αυτό το... Πώς μπορείς μάλλον να το εξηγήσεις ότι δύο άκρως επιθετικές ομάδες δεν μπορούν να φτάσουν 100 πόντους. Εντάξει, δεν είναι. Μην το πας στατιστική όλο το θέμα. Ξέρεις, δεν είναι πάντα πόσα βάζεις, τι είναι, πόσο σωστά και αυτά. Είναι play-off τώρα. Κοίταξε, αυτοί τώρα όλη τη χρονιά παίζουν για να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Τώρα πρέπει να κερδίσουν. Πρέπει να κερδίσουν. Πώς κερδίζουμε? Μόνο με την άμυνα. Με την επίθεση δεν κερδίζεις. Κερδίζεις ένα παιχνίδι, πέντε παιχνίδι, δέκα παιχνίδι. Άμα είσαι δυνατός στην άμυνα, δηλαδή τώρα αυτές οι ομάδες που ήταν άκρως επιθετικές, τώρα πρέπει να παίξουν άμυνα για να φτάσουν στον τίτλο. Και 100 πόντοι, 98, πόσο ήρθε, 98-94. Εντάξει, επειδή έχουμε συνηθίσει τα 120, 115, 103, 107, είναι στην κανονική περίοδο που παίζουν και με μάπα ομάδες και με τα σερί που έχουν.
Τώρα που είναι χαμηλό το σκορ, εντάξει, χαμηλό σκορ. Και τι έγινε? Δεν είναι, δηλαδή το επόμενο παιχνίδι δεν θα είναι τόσο. Ούτε το προηγούμενο, ούτε... Εντάξει, και το προηγούμενο ήταν έτσι. Παίζουν άμυνα. Γιατί πρέπει να παίξεις άμυνα για να πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες τώρα πάνε για πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι καλά κάναμε και φτάσαμε τελικό περιφέρειας και τελικό έτσι. Πάνε για το πρωτάθλημα. Γιατί αλλάζουν και τα συστήματα. Πρέπει να δείξουν κάτι καινούριο. Δεν βγαίνουνε. Αλλιώς παίζεις 80 παιχνίδια, αλλιώς παίζεις τα επόμενα 20 με άλλα συστήματα. Κρατάνε οι προπονητές στο playbook πράγματα τα οποία τα εμφανίζουν Απρίλιο, Μάρτιο, Απρίλιο. Ναι, είναι, κρατάνε σχεδόν όλα. Δεν αλλάζουν οι ονομασίες ή τα... ας πούμε το σορτσάκι που πιάνει ο playmaker του σορτσάκι. Απλώς έχουν παραλλαγές. Είναι τα ίδια συστήματα, απλώς υπάρχουν 10 παραλλαγές. Και τις εμφανίζουν αργότερα, ούτως ώστε να έχουν κάποια κρυφά χαρτιά. Σε κάθε αγώνα. Ναι. Δηλαδή τον επόμενο αγώνα θα βγάλει κάτι άλλο. Θα βγάλει κάτι άλλο. Το οποίο είναι κάτι που. Και το οποίο, ας πούμε, το δουλεύουν από Δεκέμβρη, Οκτώβρη. Όχι, όχι. Το δουλεύουν από την πρώτη μέρα που τελειώνει το πρωτάθλημα. Σε αυτές τις 10 μέρες, 8 μέρες που έχουν εκεί. Ναι, το... αυτό. Εκεί, είναι, εκεί λένε, ξεχάστε ότι ξέρετε, η βάση είναι η ίδια. Απλώς, αντί η πρώτη πάσα να πάει δεξιά, θα πάει η πρώτη πάσα αριστερά. Δηλαδή, κάτι τέτοια γίνονται. Ώστε να μπερδέψεις τον αντίπαλο. Να ακυρώσεις το scouting που κάνει ο. Γι' αυτό βλέπεις και τα time out είναι γρήγορα στα playoff. Δηλαδή, βλέπεις τους προπονητές παίρνουν time out γρήγορα. Δηλαδή, μόλις παίξουν 3-4. 5 συστήματα, ναι. Τα πρώτα 5-6, δηλαδή και το σκορ να μην έχει ξεφύγει. Είναι κάποιος που θα πάρει ένα time out να πει: κοιτάξτε, το 3 που οι άλλοι το έχουν κάνει scouting, λέμε τώρα τυχαία ένα σύστημα, το 3, που το είδαμε χθες στο βίντεο που πάει αριστερά, τώρα πάνε δεξιά. Και αντί να πάει διαγώνιο screen, γίνεται κάθετο screen. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Καλά, μην νομίζω ότι πετυχαίνουν και πάντα. Εκεί θα πήγαινα αμέσως μετά. Σαν ας πούμε νοοτροπία, ξέρει όλος ο πλανήτης ότι ο Γκρέγκ Πόποβιτς είναι εναντίον του εσκεμμένου φάουλ, είτε για να σταματήσει την επίθεση, είτε για να στείλει την αντίπαλη ομάδα στις βολές, προκειμένου να έχει αυτός την τελευταία φάση. Να πάρει δηλαδή... Δεν γιατί όμως το κάνει, το ξέρεις? Είναι η νοοτροπία του. Όχι, δεν είναι η νοοτροπία του. Γιατί, γιατί λέει ότι τα ποσοστά με την καλή άμυνα με δικαιολογούν να παίρνουν αυτή την απόφαση. Α, μπράβο. Δηλαδή είναι μελετημένο, δεν είναι ότι. Ναι, εννοείται. Δεν θα το κάνει επειδή. Αλλά. Για να πούμε και νούμερα. Σταθερό ότι... αυτό το μοτίβο. Πολλοί λένε γιατί δεν κάνει φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα όταν κερδίζει 3 πόντους. Έτσι λένε όλοι. Ναι. Και έχασε και ένα πρωτάθλημα από αυτό το λόγο. Ακριβώς. Έχει κερδίσει 100 μάτς έτσι. Έχει χάσει 5. Γιατί? Και επειδή τον ρωτήσανε ακόμα και σήμερα, το ρωτάνε για αυτό το πράγμα και έχει ακριβώς τη ίδια απάντηση και γελάει. Είναι ότι το τρίποντο είναι 30%. Δηλαδή εσύ λέει, άμα παίζεις πόκερ, ξέρω πώς τα λένε αυτά, και βλέπεις με, δεν είναι με... στατιστικά και λέει άμα έχει 51% κέρδος ο ορμάς, θα βάζεις όλα τα λεφτά. Εντάξει, λέει στις 100 φορές οι 30 θα χάσω, αλλά θα κερδίσω 70. Πέρα από αυτόν. Ναι. Στο παιχνίδι, όχι σε αυτό που παίχτηκε χτες, στο προηγούμενο που έσπασε την έδρα του Golden State το Houston και κέρδισε. Έχουμε στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα, 14 περίπου, να κερδίζει το rebound το Golden State και να είναι πίσω στο σκορ με 3 πόντους. Και βλέπουμε το Steve Kerr να μην παίρνει time out για να φτιάξει ένα play σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Έχει ξεκινήσει ολόκληρη ρητορική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν παίρνει time out? Όπως επίσης και φάνηκε ότι δεν υπήρχε ένα σχέδιο, γιατί δεν μπόρεσαν να βγάλουν σούτ 3 πόντων για να ισοφαρίσουν το παιχνίδι.
βγάζουν ένα τρίποντο, δεν μπαίνει, παίρνει το rebound το Houston και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Paul. Παίκτης ο οποίος έχει ποσοστό καριέρας, 90% στις βόλες δέχεται φάουλ και θέλει 6-10 δευτερολέπτου για να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν του λέει κάποιος μην βάλεις τη δεύτερη βολή. Γιατί το 0-6 δεν σου δίνει τη δυνατότητα, γιατί χτυπάει μπάλα στο Στεφάνι και ξεκινάει το χρονόμετρο. Και χάνει την πρώτη βολή και βάζει τη δεύτερη. Οι μαύροι αυτό, ας μην... πάντα βάζουν τις βολές όταν μπορούν, δεν τους νοιάζει. Υπάρχει ολόκληρη έτσι, ρητορική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι μπορεί να σκέφτεται, ρε φίλε, ένας προπονητής? Γιατί όπως είπες και προηγουμένως, παίζουν για να κερδίσουν. Δεν γίνεται να κερδίσεις άμα τα αφήνεις αυτά στην τύχη. Γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα το άφησαν στην τύχη. Τράπεσε τον μπολ. Χάσει τη βολή. Όχι, χάσει τη βολή. Τι έκανες μετά. Δηλαδή τελειώνει το μάτς. Πιο πριν. Πες το να πιο πριν. Πριν. Δεν μπορείς... Κοίταξε, αυτά είναι άλλη κουλτούρα. Η Αμερικάνη, άλλη κουλτούρα η Ευρωπαίη. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ που ξέρουμε εδώ πέρα που το βλέπουμε. Εδώ, άμα έχει ζήσει στην Ευρώπη, πολλοί θέλουν να χάσουν τη δεύτερη βολή και την πετάνε με ταμπλό. Και συνήθως μπαίνει μέσα. Το έχει ζει αυτό. Το έχει δει αυτό. Έχω δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ή την πετάνε λάθος και ακυρώνεται και πάει μπάλα απέξω. Ναι. Δηλαδή πόσο βλάκας πρέπει να είσαι σαν αθλητής, λέω, που να μην μπορείς να χάσεις βολή. Για να χάσεις βολή, τώρα λέω και εδώ μας ακούνε και αθλητές, άμα παίχτες, παιδιά, άμα είναι να χάσετε βολή, εκεί που πάτε και στείνεστε για τις βολές, κάντε 10 πόντους δεξιά. Ένα είναι 10 πόντους δεξιά. Και σουτάρετε κανονικά. Θα πάει μπάλα ακριβώς στη Στεφάνη και θα φύγει δεξιά. Θα έχεις βάλει τον ψηλό σου από εκεί. Μάλλον τον αλματερό, όχι τον ψηλό, γιατί εκεί θέλει γρήγορο άλμα, δεν θέλει ύψος. Γιατί μέχρι να φύγει ο ψηλός, ο κοντό, δηλαδή δεν, αυτό είναι και προπονητικά. Και πάει πάντα η μπάλα δεξιά. Δηλαδή έχεις, φαντάσου τώρα, αντί να είσαι στην ευθεία με τη βολή, με τη Στεφάνη, πάνε, ξέρεις, ένα παπούτσι. 10 πόντους, παιδιά, είναι ένα παπούτσι. Από 48 και πάνω, ξέρεις, έτσι. Τα δικά μας, 51 που φοράω. Πας λίγο 10 πόντους δεξιά και αντί να είσαι στην ευθεία είσαι λίγο πλάγια. Την πατάς ευθεία και πάει δεξιά. Από εκεί που σου τα ρεβολείς ο Edgar Jones. Όχι, δεν πας τόσο πολύ. Λίγο θέλει. Τέλος πάντων, αυτή επειδή είναι... Επειδή οι βολές είναι καθαρά, έτσι όπως το έχω εγώ αντιληφθεί, είναι καθαρά μηχανική οι βολές. Επανάληψη. Το πιο πολύ πράγμα που κάνεις σε όλη την καριέρα στο μπάσκετ είναι οι βολές. Ναι. Ούτε τρίπλες, ούτε σούτ, ούτε πας, ούτε... Επειδή ό,τι και να γίνει, με το που τελειώνει η προπόνηση, πρέπει να κάτσεις να σουτάσεις 50-60 βολές. 100 θα σε έλεγα εγώ. Εντάξει, αναλόγως και τις ώρες και τα ωράρια και αυτά είναι. 50-60 βολές όλες οι ομάδες, γιατί επειδή κερδίζονται πολλά φάουλ, πρέπει η ομάδα σου να έχει ένα μέσο όρο γύρω στο 70-75% στις βολές. Άμα έχεις 90% πάρεις και τα rebound, πάντα κερδίζεις. Και να είναι λίγο και η καλύτερη ομάδα από σένα, άμα πάρεις όλα τα rebound και έχεις όλες τις βολές, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και έχεις πολλές πιθανότητες. Γιατί άμα δεις νίκες και ήττες, εκεί έχουν οι μεγάλες διαφορές. Και εκεί είναι και οι διαφορές με μεγάλες ομάδες, με μεσαίες ομάδες που τους παίρνουν όλα τα rebound και δεν έχουν ούτε καν επίθεση που μπορούν να κάνουν. Όταν κρατάς την μπάλα, όταν τα positions είναι, μπορεί να έχει μια ομάδα από την άλλη. Πόσες επιθέσεις κάνει μια ομάδα σε έναν αγώνα? Ας σου πω κάτι. Βλέπαμε την Πέμπτη μαζί εδώ με τον Σταμάτη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Χθες. Ναι. Αυτό που έτσι που έβλεπα, ας πούμε, που με έκανε εντύπωση, είναι ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε εκδηλώσει 38 επιθέσεις και ο ΠΑΟΚ είχε εκδηλώσει 31. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο διάλειμμα για να γυρίσουμε, γιατί πήγε 8:30 και να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ωραία. Για τον
παρόλο που ήταν βαριά, έτσι, μεγάλη διαφορά. Έχει ωραία θεματάκια να πεις. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα άσχημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Είναι Spa Privé, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, για μασάζ, σάουνα, χαμάμ, για να ξεκουραστεί το κορμί, πάρα πολύ καλό. Pizza Fresh Day, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκη. Φάγαμε, σκάσαμε και σήμερα φάγα. Παραγγείλε μακαρόνι σήμερα. Πέτρου Συνδίκα 22, τηλέφωνο 2310-88-9000. Προτιμήστε την Μεσογειακή. Εγώ το μακαρόνι με πεθαίνει. Μεσογειακή είναι μακαρόνι φυσάει. Με πεθαίνει. Και Γιάννης Μαλιάς, Barbershop, Μακρυγιάννη 46, στην όμορφη Λιούπολη. Πάμε για διάλειμμα. Ντουέτο με τον βασικό, με βασικό center for και, και βαρύ πεντάρι τον πτυχιούχο νέο τεχνικό διευθυντή της ΜΕΝΤ, της Μορφωτικής Ένωσης Νέων Τούμπα, στον αξιό του κύριο Γιάννη Γιαννούλη. Καλησπέρα σας. Απόνο Σταύρος Κόλκας, ο οποίος ζει σε εποχές Πασόκ και μας έφυγε για τριήμερο. Έτσι. Είχε άδεια, έπρεπε. Είναι κουρασμένο το παλικάρι μας. Άντε, ας το δώσουμε ένα τριήμεράκι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε σταματήσει στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. 92-79 ήταν για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off. Γιάννη. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μπήκε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέσα έτοιμος να τους δαγκώσει. Ήτανε, πιέζαν σε όλο το γήπεδο, ήταν σοβαρή, ήταν, ξέρεις, όπως πρέπει να παίζει μια τέτοια ομάδα. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν φάνηκε και τόσο πολύ όχι. το πράγμα, φάνηκε καθώς στο... το σκορ το 20-15 στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έδειχνε τι θα επακολουθούσε στο δεύτερο. Ναι, το δεύτερο ήταν... Εκεί ήταν... Κοίταξε, το ήξερο πάω ότι θα ορμήξει έτσι. Ήταν προετοιμασμένος. Δεν βιαζόταν ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό ήταν και εκεί το σκορ. Ουσιαστικά αλλά ήταν και το δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο μιλάμε. Τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο, εντάξει, υπάρχει διαφορά κλάσης τώρα. Το δεύτερο δεκάλεπτο ουσιαστικά ήταν και αυτό που καθόρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με μια αλλαγή, δηλαδή όταν μπήκε ο Μήτρογλου μέσα από τον Παναθηναϊκό, μπήκε με τρελή ενέργεια και... Σου είπα ότι ξέρεις, είναι μερικοί παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο και περιμένουν αυτά τα παιχνίδια να δείξουν ό,τι μπορούν. Δεν ήταν μόνο τα καλάθια που έβαλε και οι φάσεις και αυτά. Τον έβλεπες ότι όρμαγε στην άμυνα, έκανε, ήταν... Η ενέργεια ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Χαρακτηριστικό, έτσι όπως δείχνουν τα νούμερα τα οποία λένε αρκετές φορές την αλήθεια, είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο δεκάλεπτο είχε 7 στα 10 σουτ 2 πόντων και 4 στα 6 τρίποντα, συν το χαμηλότερο ποσοστό ήταν στις βολές με 5 στις 9. Απ' την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ είχε 2 εύστοχες βολές στις 2, είχε αξιοπρεπώς ποσοστό 7 στα 13 δίποντα, δεν έβαλε κανένα τρίποντο και αυτό ουσιαστικά ήταν και η μεγάλη διαφορά, δηλαδή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και πιο πολλές επιθέσεις έκανε και πολύ περισσότερο εύστοχος ήταν. Καλά, ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έκανε γενικώς πιο πολλές επιθέσεις, γιατί με την πίεση όλο το γήπεδο, με παιχταράδες τώρα που ξέρουν να πιέζουν, γιατί δεν μόνο η πίεση και βλέπεις να κυνηγάνε, ξέρουν και να πιέζουν, ξέρουν, δηλαδή είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη. Είναι νευριασμένοι γιατί δεν περάσαν στο Final Four, αυτό δεν το ξεχνάμε. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, εμένα μου μόλις, δηλαδή, από το Τζάμπορ και πρώτη πίεση που έκανε, πω, λέω, όχ, δύσκολο βράδυ. Παίζει ρόλο αυτό στην ψυχολογία του αθλητή, όταν νιώθεις ότι έχεις αδικηθεί αθλητικά. Ναι. Από έναν αποκλεισμό ή και υπάρχει συνέχεια στην χρονιά. Είναι κομμάτι της δουλειάς του προπονητή αυτό να το βγάλει από τους αθλητές του μέσα στο γήπεδο. Πίστεψέ με, αυτή η
παίχτες αθλητές που έχει ο Παναθηναϊκός δεν είναι τίποτα παιχτάκια, είναι, ξέρεις, και από μόνοι τους. Δηλαδή ο προπονητής έλεγε εσύ και μπείτε. Μπείτε και οι άλλοι ήταν στον πάγκο να δαγκώνονται, περιμέναν την ώρα. Οργώστε. Ζητάγαν αίμα. Δηλαδή αυτό μου φάνηκε εμένα. Και τρόμαξα, δηλαδή σου λέω τρόμαξα. Λέω δύσκολο βράδυ. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Πάκ δεν έπαιξε άσχημα, έπαιξε πολύ καλά. Για τα δεδομένα, για αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Πάκ, άμα ξεκίνησε τώρα το πρωτάθλημα έτσι πως είναι, θα ήταν. Θα έχει και 2-3 νίκες παραπάνω. Ένα κλικ πιο πάνω θα ήταν. Σίγουρα. Θα ήταν, δηλαδή θα ήταν σίγουρα τρίτος. Δεν θα έκανε κάποιες χαζές έτσι που έκανε μέσα στη σεζόν. Αλλά εντάξει, ήταν και η καινούργια ομάδα, ξέρεις, έπρεπε να τη φτιάξει ο Παπαθεοδόρου, την έφτιαξε. Καθάρισε εύκολα την ΑΕΚ. Παπαθεοδόρου τώρα που είπες, μέσα έξω. Ήταν πολύ ντεφορμή στην αρχή της περίοδου και φορμαρίστηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, εντάξει, ήταν και, δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, εννοείται, αλλά είχε και τις ατυχίες τους πρώτους 10 αγώνες. Από τραυματισμό σε τραυματισμό, δεν είχε. Ξαφνικά δεν υπήρχε playmaker. Τότε με 2 αλλαγές παιχτών που ευτυχώς νωρίς μπόρεσε και το έκανε. Κοίταξε, τον αλλάξεις έναν παίχτη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν δεν μ' αρέσει, σήκω, φύγε. Πρέπει να τον πληρώσεις, πρέπει να τον αφαίρεις άλλον, να δώσεις προκαταβολές. Δηλαδή υπάρχουν. Και όταν δεν υπάρχει Γιαννακόπουλος ή Αγγελόπουλος. Ναι. Ή άλλος ο Αγγελόπουλος. Για τον άλλο Αγγελόπουλο, γιατί τα αδέρφια είναι περισσότερο το μυαλό τους το έχουν στα δικαστήρια. Αυτοί ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνουν από τον Τσίλντρες. από τότε. Τσίλντρες. Από τότε από αυτό. Αυτός ήταν το. Ο Τσίλντρες και ο Ματσιγιάουσκας. Αυτός πήρε πιο πολλά λεφτά από τον Ντομινίκ Βίλκινς. Σε σημερινά λεφτά. Και ο Ματσιγιάουσκας ήταν δύο παίκτες οι οποίοι πληρώθηκαν αδρά. Και δεν έδωσαν τίποτα. Κοίταξε, ο Ματσιγιάουσκας έπαθε. Εντάξει, ρίξει αχίλιο. Δηλαδή ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Εκείνη την περίοδο ήταν Παναγία μου. Μέσα στους top 3-4 στην Ευρώπη. Τώρα σκόρερ, τώρα μιλάμε για. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Αλλά ο Τσίλντερς δεν ήρθε σαν υπερπαίκτης. Ρε φίλε, ποιος μάνατζερ έψησε, ρε φίλε, το. Μπορείς να καταλάβεις ότι ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης προπονητής και δεν τον ήξερε. Είμαι σίγουρος ότι δεν τον ήξερε. Δεν τον ξέραμε, κανένας δεν τον ήξερε. Τώρα στο Φίνιξ έπαιζε αυτός. Ναι, εντάξει. Θα σου πω τώρα. Ναι, εγώ δεν τον ήξερα. Εμείς τα αρρωστάκια που καθόμαστε και διαβάζουμε NBA, εντάξει, τους ψιλοξέρουμε. Ναι. Αλλά. Αυτό το φυσάκι δεν κρύωνε ακόμα. Δεν μπορείς, ρε φίλε, τώρα να είσαι σοβαρός οργανισμός. Και να τρως αυτό το μπαπά από το μάνατζερ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτσε λίγο να πάω. Στο τέταρτο δεκάλεπτο λίγο τα μάζεψαμε. Εκεί ο Παναθηναϊκός έφυγε σε αυτή την. Πόσο ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα θα σου πω. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 51-31. Αυτό το συν 20. Είναι μια διαφορά στην έδρα του Παναθηναϊκού, η οποία αν δεν είσαι ομάδα επιπέδου Παναθηναϊκού, που θα κάνεις ένα κακό πρώτο ημίχρονο και μπορεί να μείνεις πίσω, είναι απόλυτα διαχειρίσιμη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έφαγε 31 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός απλώς διαχειρίστηκε το μάτς από εκεί και μετά. Ναι, το πήγε λαό μετά. Και γιατί έχει μια διαφορά ποιότητας από τον. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Έχει διαφορά ποιότητας από όλες τις ελληνικές ομάδες πλην του Ολυμπιακού. Και μπορεί να διαχειριστεί τέτοιου είδους παιχνίδια στην έδρα του. Γιατί δεν θα πετάξουν χαρταετό στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά θα παίξουν μέσα δύο άμυνες, τρεις. Και είναι χαρακτηριστικό γιατί στις δύο τελευταίες περιόδους η τρίτη τελείωσε με 21-19 επιμέρους σκορ και στην τέταρτη ο ΠΑΟΚ πήρε την περίοδο με συν 9, 20-29. Ναι. Που του μπήκαν ας πούμε και τα σούτ. Στην τελευταία περίοδο. Γιατί εκεί είχε το. Τώρα γιατί μας κάνει αυτή τη χαζομάρα. Έλα, stop it.
Λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ σούταρε πάρα πολύ καλά. Είχε 7 στα 9 δίποντα και 4 στα 7 τρίποντα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει για να κερδίζει κιόλας. Εντάξει, χαλαρώσαν μετά. Δεν έχει, είναι... Σταμάτησε να υπάρχει εκείνο το βλέμμα του. Ναι, πάει μόλις. Από το ημίχρονο τελείωσε. Τώρα, ξέρεις, όταν βάζεις 50 πόντους στο ημίχρονο και πας στα αποδυτήρια, σαν παίχτης, τώρα λες όπου θα τους ρίξουμε 100 στάρα. Δηλαδή, υπάρχει γιατί... αυτοπεποίθηση. Ναι, ρε παιδί μου, 100 στάρα. Μετά, ξέρεις, το ξεχνάνε. Άντε, τελείωσε. Τώρα πότε παίζουμε, σε δύο μέρες. Ξέρεις, προστατεύουν το σώμα τους. Δεν ορμάνε τις φάσεις. Ο προπονητής βγάζει, βάζει για να γυμναστούν όλοι, γιατί το επόμενο παιχνίδι που είναι αύριο δεν ξέρουν πώς θα πάει. Είναι, ξέρεις, είναι πολλά πράγματα. Γι' αυτό, αν και συνέχισε επιθετικά να είναι καλός ο Παναθηναϊκός, όπως αμυντικά ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, 51-31, έβαλε 50 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα σου πω. Λοιπόν, 29 και... 31, τελείωσε με 80 πόντους, 79, ναι, έβαλε 47 πόντους. Έβαλε 47 πόντους. Που άμα το πεις στον Παναθηναϊκό ότι κοίταξε θα βάσει 47 πόντους σε 2 δεκάλεπτα, θα σε σκοτώσει ο προπονητής. Αλλά εντάξει, ξέρεις, έτσι βγαίνουν αυτά τα παιχνίδια. Και στο NBA που το βλέπεις, άμα έχει τη διαφορά, βγαίνουν οι άλλοι. Αυτό μπαίνουν... που λες τώρα. Πρώτα με φάγανε τα κουνούπια, δεν γίνεται. Είσαι γλυκό αίματος. Λοιπόν. Έβλεπα, ας πούμε, τα παιχνίδια που παίζουν οι Cavaliers με την Βοστόνη. Φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες στηρίζονται αποκλειστικά στην έδρα. Αποκλειστικά στην έδρα. Δεν έχει απειλήσει καμία ομάδα την άλλη σε εκτός έδρας παιχνίδι. Και είναι σαν να πετάν πετσέτα. Ναι, γιατί παίζουν μετά από δύο μέρες κι αυτοί. Δηλαδή, φτάνεις, ας πούμε, στο τρίτο δεκάλεπτο, βλέπεις η διαφορά είναι 16-17 πόντους. Τελείωσε. Το παρατάς. Αυτοί στην Αμερική έτσι κάνουν. Μου φαίνεται περίεργο να ξέρεις το πω. Γιατί είναι τόσο περήφανοι αυτοί, νομίζουν ότι είναι, ότι εντάξει, 16 πόντους, δεν μπορούμε, θα βγάλω εγώ τους μικρούς, δηλαδή μάλλον θα βάλω τους μικρούς μέσα, τους δεύτερους. Τους δεύτερους, τους τρίτους. Και πάντα το ξεκινάει ο αντίπαλος προπονητής, αυτός που χάνει το ξεκινάει, αυτός το παρατάει. Αυτός που είναι μπροστά δεν το παρατάει, αυτός που το χάνει, πάει. Το πάει. Μόλις δει ότι μπαίνει ο... Αυτά λέγονται garbage minutes. Ναι. Ξέρεις ότι τα τελευταία λεπτά για να τελειώνουμε. Και τα παίζουν αυτοί που δεν παίζουν όλη τη χρονιά και είναι ο 10ος, ο 11ος ή ο 12ος παίκτης. Αυτοί όμως δεν πρέπει να δείξουν κάτι στον προπονητή. Δείχνουν, αλλά... Δεν έχει τύχει δηλαδή να... Δεν βγάζουν τους superstar. Βγάζουν τα τρίτα, τέταρτα, πέμπτα ονόματα. Δεν βγάζουν... Αφήνουν πάντα κάποιον πρώτο... Γιατί δεν μπορείς να τον βγάλεις. Γιατί είναι star, δεν μπορείς να τον βγάλεις αυτόν. Τώρα, άμα πάρει 2-3 shoot, τσουπ, time out, δύο κατευθείαν αλλαγές, μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Να επαναφέρουν την κατάσταση. Ναι, αλλά επειδή οι Αμερικάνοι το έχουν πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις, by the book. Δηλαδή, άμα χάνω 8 πόντους, θα βγάλει ο προπονητής το χαρτάκι, θα πει 8 πόντους 3 λεπτά. Πρέπει να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Δεν είναι γατόνια στον πάγκο, δηλαδή να αλλάξουν κάτι, θα δούνε. Χάνω 4 πόντους, θέλει 1,5 λεπτό. Τι θα κάνω, θα παίξω το σύστημα 2, το σύστημα 5, δεν το έχεις δει αυτό. Που έχουν κάτι μικρά χαρτάκια. Χάνω 6 πόντους, 3 λεπτά, τι κάνω. Τα έχουν σκεφτεί από πριν. Εγώ... Τώρα πες τον Ομπράντος και τον Ιφκοβιτς, έχεις χαρτάκι. Πώς το, επειδή πέρασε και η Ευρωλίγκα, σου φάνηκε η Ρεάλ ότι πραγματικά το άξιζε και το κυνήγησε και το σχεδίασε να το πάρει το, ναι, ναι, το τρόπαιο... Ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ κάτι για Τσεσεκά με έλεγα ότι θα γυρίσει, θα γίνεται κάποια στιγμή. Πλέον η Τσεσεκά δεν είναι η Τσεσεκά των προηγούμενων χρόνων που ήταν το φόβητρο. Δεν είναι πλέον, ναι. Δηλαδή πιο πολύ παίζει η φανέλα της Τσεσεκά στην κανονική περίοδο. Ναι, παρά και ότι να αξίζει. Ναι, παρά να, ότι αξίζει σε αυτή τη θέση που είναι. Μέσα στην έδρα της ειδικά δεν πάει κανένας να κερδίσει. Και άμα γίνει, δεν ξέρω, νομίζω δεν είχε τα... Πάντως για Ιτούδη που διάβασα,
δεν κινδυνεύει η θέση του και θα συνεχίσει για την επόμενη χρονιά. Κοίταξε, ο Ιτούδης έχει πάρει Ευρωλίγκα. Με την Τζέσικα. Με την Τζέσικα, ναι. Έχει πάρει Ευρωλίγκα, φίλε. Και δεν κάνουμε σε αυτές τις κάποιες χώρες, δηλαδή, το λάσο, δεν τον βρίζουν, δεν τον γκράζουν, δεν τον κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τι πως έχει πάρει 2 Ευρωλίγκες ή 3. 2. 2. Έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελλα. Και ακόμα είναι κάτι γατόνια εδώ πέρα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Παντού. Γενικά υπάρχουν τα γατόνια. Ναι, γιατί πλέον δεν είναι οι Σέρβοι οι προπονητές παντού. Και αυτοί το ξεκινάνε. Οι ίδιοι. Που λένε δεν έχουμε λόμπι. Μόνο λόμπι έχουν. Οι Σέρβοι είναι μόνο λόμπι. Μάλλον όλοι οι Ιουγκοσλάβοι. Απλώς οι Σέρβοι είναι οι πιο ταλαντούχοι και σαν παίκτες και σαν προπονητές. Αλλά όλοι είναι. Δουλεύουν για όλους. Είχα και εγώ μια έτσι μικρή επαφή, γιατί είχα γνωρίσει το γιο ενός προπονητή μεγάλου. Το Ιφκοβιτς. Ναι, τον Πέτρο. Ναι. Όλοι τον ξέρουν. Ελληνόπουλο έχει γίνει. Αντιλήφθηκα. Αντιλήφθηκες. Εντάξει, τον Πέτρο το γνώρισα πολύ πολύ πριν από 20 χρόνια. Ναι, ναι, και... αυτό τώρα. Όχι, αντιλήφθηκα έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Ο οποίος ήταν. Κοίταξε, αυτοί οι Σέρβοι είναι, έχουν ένα. Αυτό που δεν μπορεί κανένας να σου πει, ότι πρώτον είναι πετυχημένοι, είναι σαν προπονητές, γιατί στη δουλειά τους είναι 100% για την ομάδα και για τους παίχτες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι φίλος με τον προπονητή, να σε καλέσει ο προπονητής. Πήγα μια φορά στην Τουρκία, εγώ ρε παιδί μου, και μίλησα με τον Ομπράντοβιτς. Έλα να έρθω από την προπόνηση. Με κάλεσε, έλα μου, λέει, να σε δω για αυτά. Και ρίχνει κάτι μπινιλίκια τώρα σε έναν. Και με κάνει νόημα να βγω έξω. Έξω από το γήπεδο. Α, για να μιλήσει. Ναι, γιατί... προφανώς γιατί κάτι ήθελε να πει. Παιδί μου, ξέρεις. Ναι, κάτι ήθελε να πει. Τώρα μιλάμε για μπινιλίκι. Τώρα όχι αυτό το. Το χρωματάκι. Μιλάμε για επί 10 φορές την προπόνηση το χρώμα του αυτό. Κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε ποιος είσαι, ούτε τι είσαι. Προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα. Κοίταξε, που έχει στο μυαλό του. Η ομάδα είναι νούμερο ένα. Και μετά, ξέρεις, που πήγαμε να φάμε και αυτά, του λέω, με πέταξε έξω. Αφού όταν είμαι παίξει, με πέταγες έξω. και σαν. Καλεσμένος. Και μου έβγαλε, ξέρεις, μου έκανε λόγο κανονικά ότι οι παίκτες, άλλο οι φίλοι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έπρεπε να τον βρίσω, έπρεπε να κάνω συγκεκριμένο πράγμα. Τον Γκάλινιτς. Δεν θα πω τώρα. Με έβγαλε για να πω ποιον. και τον πουλάω τώρα και τον λέω. Άρα έχει δίκιο που με πέταξε έξω. Όχι, κατάλαβα. Βγήκα έξω, ρε παιδί μου, τι. Αλλά ακουγόταν οι φωνές μέχρι έξω. Και δεν είχα μικρό γήπεδο. Τώρα μιλάμε για. Θα μπορούσε ο Ζέλικο να δουλέψει στο NBA. Όχι. Γιατί? Να τους σκότωνε όλους. Ε? Δεν, ο Μπράδος θέλει έξυπνους παίκτες. Δεν θέλει αθληταράδες να καρφώνουν, να πηδάνε, να κάνουν. Άμα τα έχουν, έχει καλώς, αλλά πρέπει να έχει μυαλό. Δηλαδή, ειδικά ο playmaker του, άμα δεν είναι από μίμηση αυτού νου, τον κάνει. Άμα δεν τον κάνει, δεν παίζει. Πιστεύω το χειρότερο πράγμα να είσαι παίκτης, να είσαι playmaker στην ομάδα του Μπράντοβιτς. Ε? Να είσαι playmaker στην ομάδα του Μπράντοβιτς. Αυτό που μου λες τώρα με βάζει μπρίζα. Να κάτσω να δω παιχνίδι, να ψάξω να βρω κανένα παιχνίδι της Παρτίζαν με playmaker τον Μπράντοβιτς. Γιατί, εντάξει, okay, τον θυμάμαι σαν παίκτη. Αλλά στην ηλικία που ήμουνα, όταν τον παρακολουθούσα, δεν υπήρχε ούτε εμπειρία, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Τώρα, με ένα 15 χρονών και να βλέπεις μπάσκετ, είναι διαφορετικά από το να είσαι 45 και να βλέπεις μπάσκετ. Τώρα βλέπουμε μπάσκετ και καταλαβαίνουμε 50 πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Να γελάσω ή όχι. Άλλος κόλκας και εσύ, ξέρεις και εσύ μπάσκετ. Όχι, δεν είπα ξέρω. Είπα καταλαβαίνω 50 πράγματα από τα 300 που υπάρχουν. Κοίταξε, σαν παίκτης αυτός ήταν κλασικό, το παλιό, το κλασικό, το playmaker. Που πρώτα έπαιζε για το διάρρη του, μετά κοιτούσε το τριάρι, μετά το τεσσάρι, μετά το πεντακάρι. Άμα δεν μπορούσε κανένας από αυτούς τους τέσσερις
να εκτελέσουν, εκτελούσε αυτός. Αυτή είναι η δουλειά του playmaker. Απλώς έχει εξελιχθεί το μπάσκετ και τώρα πλέον οι playmaker που έχουν την μπάλα στα χέρια τους σκοράρουν κιόλας. Τη δεκαετία του 80, του 90. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πάνω από 10, 12, 13 πόντους. Κανένας. Και ο Μπράουντς, δηλαδή, πιστεύω πρέπει να έχει 5 πόντους μέσω όρου, δηλαδή κάτι τέτοιο. Σίγουρα έχει κάτω από 10. Εννοείται. Σίγουρα. Εννοείται. Τώρα με τρεις παιχταράς κιόλας που ήταν Παρτιζάν και στην εθνική ομάδα έπαιζε ο Μπράντοβιτς. Αλλαγή. Όταν χάζευε ο Πέτροβιτς, ποιοι ήταν τότε. Κάτσε λίγο. Τότε έπαιζε ο αδερφός του Ντράζεν, ο Άζα. Ναι, ο Ντράζεν ήταν. Όχι, ο Ντράζεν στο 2 τον έβαζε. Στο 2 τον έβαζε. Ναι, για να ηρεμήσει το παιχνίδι, για να πάει πιο στρωτά, έμπαινε. Γι' αυτό δεν άξιζε να ήταν. Απλώς έκανε τη δουλειά που ήθελε ο Ιφκοβιτς τότε που ήταν προπονητής. Δηλαδή θα κάνεις αυτό. Είσαι στην ομάδα, στρώσ' την, κάνε 30 δευτερόλεπτα επίθεση. Εντάξει, αυτό ήταν ένα πολύ... Γι' αυτό ήθελε παίκτες με υπομονή. Γι' αυτό πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο αυτό πράγμα αυτό τα 30 δευτερόλεπτα. Ο Διαμαντίδης εξελίχθηκε τόσο πολύ σαν παίκτης. Γιατί τον έμαθε την υπομονή. Δηλαδή, άμα δεις ο Διαμαντίδης όλη την καριέρα από τον Παναθηναϊκό από τα τελευταία 5-6 χρόνια που ήταν πλέον ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη και της ομάδας του, έπαιζε με τρόπο, περίμενε όλους, δεν έκανε κανένας και μετά εκτελούσε. Και επειδή τελείωνε πάντα η επίθεση, οι άμυνες όσο περνάει ο χρόνος στα 24 δευτερόλεπτα μαζεύονται μέσα στη ρακέτα. Άρα όλα τα σουτ ήταν όλα ελεύθερα. Όχι, έτσι είναι. Πρέπει, δηλαδή άμα το εμείς που ξέρουμε μπάσκετ, εσύ που έχεις τα 50 πράγματα που ξέρεις, αυτό ας πούμε δεν σε έφτανε ποτέ το μυαλό να το... Όχι, ότι δεν το ξέρεις. Τα σου του Διαμαντίδη, και ο Διαμαντίδης έχει βάλει πόσες φορές 20 πόντους. Πολλές. Αλλά, άμα δεις μέσω όρη του, τι είναι. 8-9 πόντους είναι. 10. Εντάξει, επειδή 7, υπάρχει και 6, το τρίποντο. Ναι, 6-7 rebound και 5-6 assist. Αυτός ήταν ο Διαμαντίδης. Άμα τα δείξει τα νούμερα, θα πει είναι δυνατόν αυτό να έχει κάτι του παίξει στην Ευρώπη. Και όμως ήταν, πραγματικά ήταν, γιατί έκανε όλα τα άλλα. Που οι άλλοι δεν κάνανε. Η ώρα είναι 21. 21. Μπες μέσα 0. Και θα δούμε τώρα τους μέσους όρους καριέρας του Διαμαντίδη. Χωρίς να ξέρω. Άντε να έχει 10 πόντους. Παραπάνω δεν έχει. Εγώ λέω ότι είναι γύρω στους 15, 14-15. Ο Διαμαντίδης. Πόντι του, ναι. 5 κάμψα κάνω εδώ μπροστά σου. 5 πουσάψε εδώ. Πάμε time out και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μισό ντουέτο για την σημερινή παρασκευιάτικη βραδιά. Μπήκαμε στο κανονικό ντουέτο. Κάμψεις δεν έχουμε. Γιατί πουσάψεις δεν έχουμε. Ο κύριος Γιαννούλης ήταν εύστοχος από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Point per game. Η χειρότερη του χρονιά. Όχι. Η χειρότερη του χρονιά ήταν με 7,2 πόντους η τελευταία του. Η καλύτερη του χρονιά ήταν η χρονιά 10-11 με 12,5 πόντους. Και ήταν η μοναδική από τις δύο χρονιές που είχε διψήφιο αριθμό, παιδιά. 12,5 και 11,5. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές είχε κάτω από 10. Και ένα σύνολο καριέρας 9 πόντι ακριβώς για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Είδες. Τα έδωσα όλα. Τα δώσω όλα. Σου είπα, ο μέσος όρος του είναι αυτό. Rebound πόσο έχει. Rebound. Η καλύτερη του χρονιά, η 7-8, είχε 5,3. Στη χειρότερη του χρονιά είχε 2,3. Τα rebound ήταν οι τελευταίες χρονιές. 3,5 rebound μέσο όρο. Καριέρας. Εγώ είπα 5. Και assist, η καλύτερη χρονιά ήταν 6,2. Τη χρονιά που είχε και το ρεκόρ πόντων, 10-11. Και η χειρότερη του χρονιά ήταν με 2,9 στην χρονιά 5-6. Σύνολο καριέρας, μέσος όρος καριέρας για τον Διαμαντίδη 4,5 assist. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος σε 278 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αυτά είναι που βλέπω μπροστά μου, είχε 9 πόντους, 4,5 assist, 3,5 rebound, 1,5 κλέψιμο.
το οποίο είναι πολύ παραπάνω. Το 1,5 είναι πολύ παραπάνω. Δεν μετράνε τα κλέψιματα στην Ευρωλίγκα και τα deflections. Δηλαδή, κλέψιμο είναι να πάρει την μπάλα. Αυτό μετράνε, να πάρει την μπάλα των άλλων. Έτσι, όχι να απλώσει το χέρι και να χτυπήσει την μπάλα και να πάει στα χέρια συμπαίκτη σου. Την παίρνει ο συμπαίκτη σου το κλέψιμο. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το deflection που λένε οι Αμερικάνοι. Το μετράνε αυτοί σαν στατιστικό, αλλά εδώ περνάει απαρατήρητο. Ναι. Περνάει σαν λάθος του παίκτη που κάνει την πάσα. Ναι. Ναι ρε φίλε, άμα έχει άνοιγμα χεριών 2-16, εννοείται ότι αυτό το όπλο... Εσύ πόσο έχεις? Εγώ έχω 2-11. Φαντάσου δηλαδή, τον ρίχνεις 10 πόντους στο ύψος. Ναι. Εντάξει, και έχετε... Το κακό είναι να έχεις κάτω από το ύψος σου. Ναι. Τα κοντά χέρια είναι ό,τι χειρότερο για μπασκεμπολίστα. Γιατί φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή στην κοψιά. Εντάξει, αυτό είναι και νομίζω δυσαρμονία του του σώματος. Γιατί... Εντάξει τώρα σιγά μας. Απλώς φαίνεται. Τα πιο κοντά χέρια σε ψηλό. Ποιος τα είχε? Δύο είναι. Ο Δημήτρης ο Δέσπος. Ναι. Το οποίο δεν ήταν, δεν είναι πολύ κοντά. Απλώς φαίνεται επειδή είναι πολύ ψηλός και βλέπεις τα χέρια του. Ο Βάσκο Ευθύμοφ. Σοβαρά. Ο Βούλγαρος. Πριν να είχε. Δεν έφταναν τα χέρια του στις τσέπες. Δηλαδή φαινόταν πάρα πολύ. Κι όμως ήταν σκορομηχανή. Όχι, αυτός ήταν. Όχι σκορ, αυτός ήταν rebound. Απίστευτο rebound. Και κλέψιμο πολύ. Όχι, είχε πολύ καλά νούμερα. Δεν είχε, όχι. Για το ταλέντο, ας πούμε, αυτό το βουλγάρικο προϊόν το μπασκετικό. Ξέρω, έβαζε 12-15 έχω παίξει αντίπαλος με τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν καλύτερο, από τους καλύτερους. Ένας από τους, ένας από τους 2-3 ας πούμε Βούλγαρους όλων των εποχών. Ναι. Και με το μικρό του αδερφό, του Βάσκου, του Βάσκο, Βασίλη τον φωνάζαμε, έπαιζα μαζί στην Κύπρο. Ηλία. Ηλία Ευθύμοφ. Ηλία Ευθύμοφ. Σουτέρ. Και παίζει στη Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια και είναι και καλός. Να πούμε καμιά κουβέντα για τις πεντάδες που βγάλανε. Να πούμε γιατί, είναι οι Αμερικάνοι, το ίδιο αυτό που είπαμε, είναι μπούφι. Δεν μπορεί να είναι. Ψήνομαι με Γιάννη Γιαννούλη. Δεν γίνεται να είναι αυτές οι πεντάδες. Μα δεν είναι πεντάδες, είναι οι πέντε καλύτεροι παίχτες. Χωρίς θέση και αυτά. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω μπροστά μου. Να τα έχουμε σε ένα πινακάκι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Πρώτη πεντάδα. Στη θέση του playmaker λέει... Δεν έχει playmaker. Ωραία. Ναι, έτσι πως τα κάνουνε. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να χωρέσουν μέσα τον Durant με το ζόρι. Εγώ με αυτόν δηλαδή είμαι εναντίον. Αυτός έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Αλλά δεν είναι το πρώτο βιολί. Είναι. Φέτος είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ο Κάρι είναι το βιολί. Ότι είναι ο αρχηγός, ναι, αυτό, της ομάδας. Ο ηγέτης είναι ο είναι Κάρι. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, ναι. Όλα είναι... Όταν παίζει σούπερ ο Ντουράντ, η ομάδα κερδίζει ό,τι και να γίνει και δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα χάρη στον Ντουράντ. Ναι. Γιατί ο Κάρι δεν φτάνει. Αλλά ο Κάρι είναι το νούμερο ένα. Ντάμιαν Λίλαρντ από Portland, James Harden από το Houston, Kevin Durant από τους Warriors, LeBron James από το Cleveland και Anthony Davis από την Νέα Ορλεάνη είναι οι πέντε οι οποίοι ψηφίστηκαν από τους ηθήνοντες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη καλύτερη πεντάδα του NBA. Θα είχε έτσι και να... Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Έχει... Τι ψήφους πήρανε. Ο Ντέιβις γιατί δεν είναι το παιδί από τη Φιλαδέλφια? Γιατί ο Ντέιβις έκανε εξωπραγματικά πράγματα. Κάθε χρόνο κάνει ρε φίλε. Ναι, αλλά πλέον ας πούμε... Πώς τα μετράνε οι Αμερικάνοι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα ρε φίλε, εδώ θέλω να... Δηλαδή, πώς δηλαδή αποφασίζουν
με το ρεκόρ της ομάδος, με το στατιστικά μόνο. Τι λαμβάνουν υπόψη τους για να... Αυτό με ψηφοφορία είναι ποιοι, οι δημοσιογράφοι, οι... Είναι όλοι, είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι είναι παίκτες, δημοσιογράφοι, σχολιαστές. Αυτοί δηλαδή που αποτελούν όλο τον... Ναι, τον κόσμο μέσα εκεί. Ναι. Στη δεύτερη πεντάδα υπάρχει ο Westbrook, ο DeRozan από το Toronto, ο Αντετοκούμπο, ο Όλντριτζ από το Σαν Αντώνιο και ο Εμπίντ από την Φιλαδέλφια. Συγγνώμη, Αντετοκούμπο, τι θέση παίρνει εκεί? Σαν τριάρι τον έχουνε. Έλατε. Ξέρεις πώς το κάνουν? Κάνουν guard. Βασικά και είναι ψηλή. Δύο guard, δύο forward και ένα center. Έτσι είναι κανονικά. Όπως ξεκινάς την πεντάδα σου. Αλλά εδώ πέρα τι έχουν? Έχουν δύο κοντούς και τρεις ψηλούς. Ή τρεις κοντούς και δύο ψηλούς. Δεν τα μοιράζουν τις θέσεις. Εγώ αν θα ψήφιζα, δεν θα σου πω ποιους θα ψήφιζα. Θα ψήφιζα με τη λογική να φτιάξω μια πεντάδα η οποία δεν θα έχανε. Αυτό. Αυτή είναι η λογική η δικιά μου. Θα έπαιρνα δηλαδή. Όχι, δεν θα είχανε. Ποιοι έχουν και τα καλύτερα στατιστικά και απλώς πέντε θέσεις. Εγώ σου λέω έτσι όπως θα την σκεφτόμουν, αυτό θα έκανα. Από τους top θα διάλεγα την ομάδα η οποία για μένα αυτή είναι η καλύτερη φέτος. Ναι. Και κακά τα ψέματα, τον Harden δεν θα μπορούσα να τον αποφύγω. Γιατί δεν τον πολύ γουστάρω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το ναι μεν top επιθετικό παιχνίδι του μου φαίνεται πολύ μονοδιάστατο και τον ψιλοβαριέμαι. Θέλω έτσι μια... Στην Ευρώπη μια θα βάζει 40 και 50 ώρες. Ο Harden. Θα τους φύριζαν βήματα συνέχεια. Καλά, εκτός από αυτό. Με τις άμυνες. Γιατί στην Αμερική... Θα εκνευριζόταν, δεν υπάρχει, βοήθεια. Θα εκνευριζόταν. Δεν υπάρχει βοήθεια. Ο Harden θα εκνευριζόταν με τους διαιτητές, με τον... με τον εκάστοτε, ας πούμε, Κόνιαρη, Μούρτο, αυτά τα παιδιά τα οποία... Ποιον είπες τώρα? Μούρτος. Μια δουλειά μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Ποιος είναι ο Μούρτος? Τι ποιος είναι ο Μούρτος? Ο Σπύρος, ο Μούρτος. Τι? Ο αρχηγός του Άρη. Ευτυχώς ή δυστυχώς αυτός είναι. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Μπαίνουν μέσα και ρίχνουν... Μπαίνουν μέσα και ρίχνουν στα χέρια. Αρχηγός τον Άρη, ο Μούρτος. Τρίτη πεντάδα, Στέφεν Κάρι. Έχω μεγάλη ένσταση γι' αυτό. Ο Λαντίπο. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι πιο ψηλά ο Λαντίπο. Πολ Τζόρτζ. Κακή χρονιά φέτος για τον Πολ Τζόρτζ. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι σε καμία από τις πεντάδες. Τζίμι Μπάτλερ. Επίσης πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι παρόν. Και Καρλ Άντονι Τάουνς από Μινεσότα. Εντάξει, τραυματίστηκε και ο Κάζινς. Με τον Αχίλιο δεν μπορούσε να είναι σε κάποια από τις πεντάδες, γιατί ο Κάζινς ήταν ο δοστρωτήρας όσο έπαιζε. Βέβαια απελευθέρωσε την Νέα Ορλεάνη με το που έφυγε. Δεν υπήρχε μάλλον στα πλάνα της ομάδας λόγω τραυματισμού και έκανε απίστευτο δεύτερο μισό στο πρωτάθλημα η Νέα Ορλεάνη. και σκούπισε και το Portland. Αυτό παρέλεπε με ένα μπαίχτη. Τελικά ένας παίκτης και φέρνει την, ένας κούκος φέρνει την άνεση και δεν τη φέρνει όμως. Πρόσεξε όμως τώρα. Δηλαδή έφυγε τώρα, ο Κάζινς. Έφυγε, τραυματίστηκε ο Κάζινς, ναι. Αυτό. Πήρε μπρος ο Ντέιβις γιατί εκεί... Ναι. Κάνει απίστευτο τελευταίο μήνα ο Ρόντο, ο οποίος θα ρίσκε καρτερικά, περίμενε να περάσει, να φτάσει η ομάδα στα play-off και ξεκινάει και κάνει μια τετράδα παιχνιδιών με 20 assist, 15 rebound και 8 πόντους. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μοίραζε μέσα στο παιχνίδι. Ξαναγεννήθηκε αυτός. Ναι, ό,τι μοίραζε μέσα στο παιχνίδι ήταν σίγουρο καλάθι. Δηλαδή, τέτοιο στρατηγικό κουτσάρισμα μέσα στο match θύμισε Ρόντο δεκαετίας πριν. Ναι, Boston. Και έπαιξε και ο Holiday, ο οποίος. Έκανε ας πούμε τρεις παιχνιδάρες, έκανε σε ένα παιχνίδι, έβαλε 40 πόντους με το Portland, τους τσάκισε. Εδώ έχεις θέμα πάνω. Τι έγινε, ξεκίνησε τον καλά. Το βλέπεις αυτό, δεν το παρακολουθώ ρε φίλε εγώ αυτό. Τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Θέμα. Το Power of Love ξεκίνησε τον καλά.
κάνουν και καλά. Κόκκινο σακάκι, ρε φίλε, και άσπρο παντελόνι. Και χορεύουν. Αυτά είναι. Πάμε και σε ένα άλλο που θέλω να πω. Για πες, τι θες να πεις. Ο MVP. Άντε να δούμε. Για πες. Ποιος είναι. MVP της φετινής χρονιάς. Όλοι ψήνονται ότι θα είναι ο Χάρντεν. Ναι. Γιατί δεν είναι ο Λεμπρόν από το 2011-12 και μετά. Από το 2011 και μετά μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι μόνο αυτός MVP. Υπάρχει με ένα μεγάλο debate από αυτούς που είναι φανατικοί Λεμπρόν, από τους φανατικούς haters του Λεμπρόν και... Που είναι του Τζόρνταν. Όχι, έχει haters ρε παιδάκι, ναι. Ο Λεμπρόν. Και είμαστε κι εμείς μια μικρή μειοψηφία, η οποία λέμε ότι ρε φίλε, τα νούμερά του κοιτάμε, το impact που έχει στο παιχνίδι σε κάθε ομάδα την οποία, της οποίας ηγείται, είναι ρε φίλε, έχει φτάσει πλέον στα νούμερα του Τζόρνταν, δηλαδή τον του χτυπάει την πλάτη. Εγώ είμαι ακόμα Τζόρνταν για φέτος. Φίλε, και εγώ Τζόρνταν είμαι. Αρρωστός, Τζόρνταν, μεγαλώσαμε, κάναμε έτσι. Και εγώ Τζόρνταν είμαι. Αλλά φίλε, αν τραβήξει πλέον... κάνα δύο χρόνια ακόμα, δεν. Πλέον του χτυπάει την πλάτη. Του χτυπάει την πλάτη. Έφτασα. Είμαι από πίσω σου. Απλώς... Δεν μετράνε μόνο τα δαχτυλίδια. Απλώς, ναι, καλά, εννοείται αυτό. Απλώς ο Τζόρνταν, φίλε, ήταν αυτό που κανένας δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Δεν υπήρχε άλλος τέτοιος παίκτης, δηλαδή και μεγάλος και το μύθο του. Δηλαδή ειδικά το 92 με τη Βαρκελόνη, με την Dream Team, με αυτά δηλαδή που εκεί ήταν στη δύση της καριέρας ο Μάτζικ και ο Λάρι Μπέρτε, ξέρεις αυτό. Στη δεκαετία του 80, ναι. Που ξεκίνησαν έτσι λίγο και οι δορυφορικές τηλεοράσεις που μπορούσαν ας πούμε πολύ άνετα και χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών να παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα πιο άνετα, έτυχε το πρόσωπο του μπασκετικού οργανισμού του NBA να πρέπει να το διαλέξουν ανάμεσα από το Magic, από το Bird, από το Jordan, από το Jabbar, και έτυχε σε εκείνη τη φάση ο Jordan από τα 22-23 που έδειχνε ότι αυτός μπορεί να είναι κάποιος και τα λοιπά, εκεί πλέον ας πούμε πάτησε τον γκάζι και απογείωσε όλο το NBA. Όλο το NBA. Το εκμεταλλεύτηκε και αυτό στα 26-27 του χρόνια. Μπήκε πρώτη φορά στα play-off και διεκδίκησε κάτι. Έφαγε σφαλιάρες. Δεν το παράτησε. Έγινε ακόμα πιο σκληρός και κατάφερε με την πρώτη φορά που έφτασε στο τελικό. Δεν λέω για τα που έφτασε στα δαχτυλίδια και σε αυτά στα πρωταθλήματα. Εννοώ ότι αυτά που έκανε δεν τα είχαμε ξαναδεί από κανέναν. Δηλαδή και εγώ στην μικρή ηλικία που έβλεπα, πήγαινα έξω, όποτε πήγαινα να έπαιξω μπάσκετ, προσπαθούσα να κάνω τα που έκανε ο Τζόρνταν. Δηλαδή δεν γινόταν. Αυτό όμως με το Λεμπρόν, πιστεύω τον αδική τώρα, αδική το Λεμπρόν που υπάρχουν, πιστεύω αυτός θα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Άμα παίξει ακόμα ένα-δύο χρόνια έτσι, που θα τα παίξει, γιατί ναι, δεν υπάρχει σταματήμο, πώς είναι το 33? Είναι γεννημένος το 85. 33. Εγώ όταν έφυγε από το, πριν φύγει από το high school, από το γυμνάσιο που λένε, το λύκειο, για να πάει στο NBA, τότε εκείνη την εποχή ήμουν το 2002, 3. Ναι, το 2002, μια χρονιά πριν, ήμουν στην Αμερική. Ναι. Και το ESPN, το μεγάλο κανάλι αυτό, είχε αγοράσει τα δικαιώματα του σχολείου του. Το σχολείο. Και όλη η Αμερική έπαιζε αυτό να δουν... Και αυτός πρέπει να έχει κάνει μια βλακεία. Συγγνώμη. Που ξέρεις, εκεί άμα σου δώσει κάποιος μια μπλούζα, ένα παντελόνι, σε τιμωρούνε. Ναι, γιατί σου λέει δωροδοκίδικες. Και κάποιος, επειδή ήδη ήταν μεγάλο μπαμ, είχε το ESPN αγώνα, τον αγώνα του σχολικού του πρωταθλήματος, και αυτός ήταν τιμωρημένος. Αλλά έπρεπε να το δείξουνε. Και το είδα αυτό το παιχνίδι. Και ήταν με το κουστούμι. Κανονικά, στο πάγκο. Στο πάγκο έριχνε σουτάκι όταν στο ζέσταμα, κάτι τέτοια.
και ήταν full pack, ξέρεις, όλο το γήπεδο ζίγκα. Φίλε, από το πρώτο παιχνίδι που έβαλε 25 πόντους, πρώτο παιχνίδι NBA, και νομίζω εντύπωση του Σακραμέντο, πριν το πρώτο παιχνίδι Cavaliers με Σακραμέντο, είχα μιλήσει με τον Στογιάκος, μου λέει, άστο, μου λέει, δεν σταματιέται με τίποτα. Και ήταν 18 χρονών. Κάθε χρόνο ανεβαίνει αυτός. Είναι μια έκφραση που λέει, αν ας πούμε ο παίκτης στο draft είναι NBA ready ή άμα θέλει περισσότερο development. Ναι. Ένας από τους παίκτες που ήταν τόσο πολύ NBA ready ήταν ο LeBron, ο οποίος, ναι, ήθελε, εννοείται, να δουλέψει, αλλά με το που μπήκε στο επαγγελματικό μπάσκετ, αμέσως ξεκίνησε να βάζει 14-15 πόντους. Ήταν... Ποιος, ρε? Ο LeBron. Ο LeBron. 25 πόντους είχε, ρε. 20 πόντους είχε. Με 17 πόντους έκανε την πρώτη του χρονιά. Αμέσως. Εντάξει, ενώ... Αλλά ξεκίνησε να βάζει. Ναι, ναι. Και 30 και 35 έβαλε. Και κατευθείαν πήγε σε μια ομάδα στην οποία ο προπονητής είδε ένα ταλέντο και λέει: OK, όταν θέλουμε να βάλουμε καλάθι, αυτός είναι ο go-to. Ναι. Εννοείται ότι είναι αυτός. Και από 18άριδες που μπήκαν στο NBA, ο Σον Κέμπ είναι ένας που έκανε κατευθείαν 5-6, τη διαφορά. 5-6 μωρέ ήταν. Ο Μος μάλλον που ήταν από παλιά. Ναι. Το δεκαετία του 70. Ο Ντάριλ Ντόκινς. Υψηλή. Αυτοί που ήταν θεόρατοι. Θεόρατοι. Και ο Κέβιν Γκαρνέτ. Και ο Κέβιν Γκαρνέτ. Αυτός που, ναι, αυτός που δεν έκανε τη διαφορά στην πρώτη του χρονιά ως 18άρης είναι ο Κόμπι Μπράιαντ. Ναι, το ξέρω. Ναι. Ο οποίος δεν έπαιρνε τις προσπάθειες. Δεν έπαιζε, δεν ήταν βασικός πρώτον. Έτσι. Δεν ξεκινούσε πεντάδα. Άσχετα αν εξελίχθηκε αυτό που εξελίχθηκε. Εν τω μεταξύ... Ο Κόμπε πήγε στο LA γιατί εκεί ήθελε να πάει. Draft, θυμάσαι ποιος τον έκανε? Ναι, τι νομίζω, δεν ξέρω. Η Σάρλοτ. Η Σάρλοτ και έγινε ανταλλαγή με τον Ντίβατς. Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα, αφού τον Ντίβατς τον κοροϊδεύαμε. Τώρα λόγω με τον Στογιάκο, ξέρεις, εδώ έχει έρθει 100 φορές στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλή σχέση. Το λέγαμε καλά, σε έφαγε ο Κόμπι Μπράιαντ, ποιος είναι αυτός, μια μπριζόλα, ξέρεις, το λέγαμε, πάρ' τα μπινιλί για τα σέρβικα εκεί πέρα, ανούλη, πιτσκουμένα και τέτοια. Εντάξει, ναι, αλλά ποιος πήγε τον πήρε? Ο Τζέρι Ουέστ, 18χρονος, που μεγάλωσε στην Ιταλία, δηλαδή, περίεργο φάζει, δεν είναι Αμερικάνο, ξέρεις. Κοίταξε όμως, ο μπαμπάς του είναι Καλιφορνέζος. Ναι. Βέβαια η καταγωγή του Μπράιαντ είναι από την Πενσιλβάνια, αλλά ο μπαμπάς του, ο μπάσκετ έπαιξε στην Καλιφόρνια πριν ταξιδέψει η Ιταλία και ήθελε, ας πούμε, και αυτός και ο μικρός θέλανε Lakers. Και έθεσε βέτο, σου λέει, εντάξει, okay, με διάλεξατε. Εγώ θέλω να πάω, εγώ θα παίξω μόνο εκεί. Και κατσικώθηκε πάνω στο... Εντάξει, είχαν και ανταλλαγή, ρε. Είχαν τον Ντίβατς. Πήγε, έπαιξε 2 χρόνια ο... Βλάντε. Ο Βλάντε. Ξέρεις πόσο είναι, πολύ ψηλός. Είναι. Είναι πολύ ψηλός. Είναι παραπάνω από 2-12 που γράφει. Είναι παραπάνω, δηλαδή. Είναι παραπάνω. Δεν ξέρω, τώρα... Θυμήθηκα μια φάση που όταν ήμουν στην Αμερική τότε με τον LeBron που ζούσα στο Seattle. Έρχονται να παίξει Sacramento με το Seattle. Και ξέρεις, πήρα να πάμε να φάμε, να πάμε σπίτι μου, ξέρεις, να αράξουμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, μια μέρα πριν μαζί με τον Radmanovic και τον Drobnyak. Αυτοί μέναν τότε. Αυτό το γουρούνι. Παίζανε στο Seattle. Στο Seattle, ναι. Ναι. Εκεί είχε τον γκαράζ, ρε παιδί μου, ξέρεις, που βάζει τα αυτοκίνητα κάτω στο υπόγειο, στο σπίτι. Δεν χωρούσε, ναι. Όχι, δεν χωρούσε. Είχε, ξέρεις, είναι το χαμηλό τάβανο. Ναι. Και είχε καρφιά, ξέρεις, εργοτάξιο. Δεν ήθελα να βάλουν, έλειπε, δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο όλη η πολυκατοικία, ναι. Ξέρεις.
και περνά ρε φίλε ΣΥΡΙΖΑ καρφί, ξέρω, 10 πόντους και περνάει και λίγο γρατσουνιά, δηλαδή άμα τον κάρφωνε εδώ πέρα, τώρα φαντάσου ήταν για μία ώρα το βράδυ, να έκανε ράματα, να τον τρέχαμε στο νοσοκομείο μία ώρα παραμονή αγώνα, φαντάσου γινόταν αυτό, πάλι με έβριζε, λες και εγώ φταίω, αλλά ήταν, είναι πολύ ψηλό, πρέπει να είναι 2.14-2.15 σίγουρα. Η ώρα είναι 9.30, την ερώτηση που θέλω να κάνω για το Seattle, για το γήπεδο στο Γιάννη Γιαννούλη, θα την κάνουμε μετά το διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι, για το τελευταίο ημίωρο από το μισό ντουέτο της σημερινής Παρασκευής. Ξημερώματα. Ξημερώματα, φίλε μου. Πας μπουζούκια, ε. Βέβαια. Όποτε μπορώ. Αν και έχω καιρό να πάω. Δεν την παλεύω, φίλε, καθόλου εκεί. Εντάξει, εσύ πήγαινε στο 8-ball εκεί πέρα και πήγαινε χτυπιέστε. Χτυπιέστε, εντάξει. Είμαστε λίγο πιο ροκ τύποι, ρε φίλε. Ε, καλά κάνετε. Τι, καλά κάνετε. Κάτι ήθελα να πω. Α, ναι. Σιάτλ, τεράστια μπασκετούπολη, ε. Φίλε, Σιάτλ, απίστευτη μπασκετούπολη. Η μεγαλύτερη βλακεία του NBA ήταν ότι έφυγε αυτή η ομάδα. Και πήγε στη Βλαχο Οκλαχώμα. Εκεί δηλαδή ομάδα με ιστορία. Με ιστορία, γιατί για τη δεκαετία του 70, του 60 ήταν πολύ δυνατή. 70, με πρωτάθλημα, 70, νομίζω. Το 79 πήρε το πρωτάθλημα. Με Lenny Wilkins. Το μετέπειτα coach των Celtics. Και δικός playmaker. Μου, και ο δικός μου προπονητής στο Toronto Raptors για 25 μέρες. Φίλε, καλύτερες 25 μέρες ζωής μου, της μπασκετικής μου ζωής. Ωραίος τύπος πρέπει να ήταν, ε. Όχι, γιατί με έκοψε ο πούστης. Όχι, ωραίος ήταν, εντάξει. Κοίταξε, ήταν η εποχή... Μπασκετούπολη, απίστευτη... Ναι, εγώ που το έζησα, έκατσα 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ήταν απίστευτο, δηλαδή, γενικά η πολιτεία... Τι εποχή ήσουνα? Ήμουνα 2002-2003. Όχι, εποχή. Η εποχή μου έχει φύγει ο Σον Κέμπ. Αλλά ήταν ο Γκάρι Πέιτον. Όχι ρε, εποχή, γιατί το Σιάτλ είναι βροχερή πόλη. Rain day every day. Α, αυτό. Ήτανε... Το πέτυχες δηλαδή. Α, ναι, εννοείται. Ξέρεις, κοίτα, στο Σιάτλ δεν χιονίζει ποτέ. Μόνο ποτέ. Βρέχει. Βρέχει και επειδή είναι έτσι η πόλη φτιαγμένη, ξέρω, δεν ξέρω πώς θα είναι. Όχι όλες. Το 80% από τις ταινίες του Hollywood που έχουν αυτοκίνητα, γκάζια... τρεξίματα και αυτά γίνονται στο Σιάτλ. Γυρίζονται και. Γυρίζονται πάρα πολλές ταινίες, άπειρες ταινίες. Παντού είναι κλειστοί οι δρόμοι, ξέρεις, γυρνάει ταινία. Ξέρεις, γιατί δεν έχει ούτε βουνά, ούτε τίποτα. Είναι σαν την Καρδίτσα ένα πράγμα, ξέρεις, ίσια όλα. Πήγα στο πρώτο Starbucks. Στο πρώτο, το πρώτο Starbucks που άνοιξε είναι ο τύπος από το Σιάτλ. Ναι. Μια πόλη, ξέρω, πολιτεία, πώς θα λένε αυτοί. Τρομερή ιστορία. Εκεί είναι και το σπίτι του Bill Gates που έπιανε το μισό ποτάμι. Σαν αξιοθέατο είναι. Σταματάει και κοιτάει το σπίτι του Bill Gates. Είναι δίπλα, πήγα, είχε και το μουσείο του Jimi Hendrix. Αυτό θα ήθελα να το δω. Αυτό, ναι, αυτό αξίζει. Εκεί... Αυτό θα ήθελα να το δω. Απίστευτο, δηλαδή. Και μπασκετούπολη και μουσικούπολη. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ειδικά γκραντς και τέτοια μουσική από εκεί νομίζω ξεκίνησε. Ναι. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, έχει πράγμα, Matt Haney. Είναι έχει... και το Portland δίπλα, το Vancouver από πάνω για να πηγαίνουν τα παιδιά να μεθάνε. Γιατί στο Καναδά από 19 χρονών μπορούσα να μεθύσεις. Ενώ στην Αμερική είναι 21. Οπότε φεύγανε Vancouver, Καναδά, γίνονταν τύρλα και γυρνάγανε. Κάτσε τώρα που είπες, είναι τόσο διαφορετικές πόλεις το Portland με το Seattle που είναι, ναι, σχεδόν βέβαια, δίπλα. Βέβαια, εντελώς διαφορετικές. Δεν μοιάζει με Αμερικάνικη, πιο πολύ με Ευρωπαϊκή. Το Seattle. Ναι, δηλαδή με Μαδρίτη, Βαρκελόνη, μοιάζει, τέτοιο στυλ είναι για όσους έχουν ταξιδέψει.
Είναι ένας στόχος ζωής, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα ήθελα πολύ να πάω στο, στο Σιάτλ. Στο Σιάτλ. Το γήπεδο απίστευτο. Ήταν από τα καλύτερα γήπεδα, μπασκετικά γήπεδα της Αμερικής. Είχα πάει να κάνω, να βοηθήσω τον Ραντμάνοβιτς, τον παίχτη, που ήταν τραυματίας και εκεί που είχα ελεύθερο χρόνο. Ξέρετε, πήγαμε, πήγαμε για προπονήσεις και αυτά, πιο πολύ για να τον βοηθάω. Και τον Ντρόμνιακ. Υπήρχαν μέσα στα βάρη, υπάρχουν οι πίνακες με όλα τα ονόματα των παιχτών. Σαν απουσιολόγιο, παρουσιολόγιο μάλλον, όχι απουσιολόγιο. Και έβαζε τα κιλά που σηκώνεις, ξέρεις, όλα αυτά. Όταν έγινες μόνος, εκτός με τους γυμναστές. Όλοι ήταν γεμάτοι, ξέρεις αυτό, ο Γκάρι Πέιτον, μπλανκ, τίποτα, κενό, δεν πήγε ποτέ για βάρη. Γιατί? Δεν πήγαινε, τι γιατί. Δηλαδή όλοι πηγαίναν, γυμναζόντουσαν, κάναν, γράφαν τα κιλά. Ο οποίος Γκάρι Πέιτον, να πούμε ότι ήταν επί χρόνια ένας ο αμυντικός από τον οποίο ξεκινούσε η καλύτερη πεντάδα των αμυντικών. Βέβαια. Δηλαδή, the glove. Αν ρωτήσει κάποιος τον Μάικλ Τζόρνταν ποιος είναι ο παίκτης τον οποίον δεν ήθελες ποτέ να σε μαρκάρει, θα σου πει ο Γκάρι Πέιτον. Αυτός, μα αυτός ήταν, έτσι ήταν. Επειδή γνωριστήκαμε, ξέρεις, εκεί πέρα, κάναμε και προπόνηση, έκανε κάτι προσποίηση, πηδάγανε και τα γίδια οι μαύροι. Τέλος πάντων, με φωνάζαν old school. Τον έβλεπες, παιδί μου, και εκεί που βαριόταν, γιατί ξέρεις, ναι. Κοίταξε να δεις πως συμπεριφέρονται οι φίρμες στο NBA. Δεν κάνουν ποτέ προπόνηση. Ποτέ. Δηλαδή, περπατητά. Ναι. Και βάζουν πάγο. Και βάζουν πάγο. Δεν κάνουν προπόνηση. Γιατί κοίταξε, 80 παιχνίδια τώρα σε 6,5 μήνες δεν βγαίνουν και με προπόνηση. Το NBA, κοίτα πώς λειτουργεί. Τώρα τα ανακατεύω λίγο, αλλά θα καταλάβεις. Αυτοί που παίζουν 12 λεπτά πλάς και πάνω δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Όσο λέω, το πρωί είναι η προπόνηση, εκτός από την προετοιμασία που κάνουν όλοι, κάνουν στα συστήματα, ξέρεις, scouting, shoot, αυτά, ναι. Όσοι παίζουν 11 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, πάνε μια μισή ώρα πριν την προπόνηση, κάνουν μια ώρα με το γυμναστή. Σκαπανείς, κανονικά, ε. Τώρα μιλάμε μια ώρα, 30 λεπτά ποδήλατο, αλλά όχι ποδήλατο κάθεσαι, τώρα με σφιγμή, με τρίση, με μαστίγιο. Μετά μπαίνουν, κάνουν προπόνηση μπάσκετ, στάζουν όλοι, ξέρεις, δηλαδή, ναι. Και έρχονται οι φίρμες, πρώτον σε κοροϊδεύουν κατευθείαν και μετά τι κάνουν. Σε κάθε προπόνηση είναι υποχρεωτικά τελευταία 15 λεπτά να μπαίνουν μέσα οι δημοσιογράφοι. Ναι. Το τελευταίο τέταρτο. Το media day, ας πούμε. Το media day που είναι media practice κάθε μέρα. 3 λεπτά πριν σηκώνονται οι φίρμες. Άμα παίζει διπλό, άμα γίνονται κάποιες ασκήσεις, κάνουν, λένε κάτι τον προπονητή, πάρ' τους λίγο στη μία μπασκέτα και κάνουν και σουτάρουν άλλη μία ώρα. Μόνο σουτ. Οι φίρμες. Οι φίρμες. Μπαίνουν μέσα στη δημοσιογράφη, έχουν φύγει άλλοι πεθαμένοι μετά από 2,5 ώρες, γιατί τόσο κρατάει η προπόνηση, γιατί κάνουν μία προπόνηση την ημέρα και γράφουν την άλλη μέρα εφημερίδες, οι γάτοι. Έκανε έξτρα ο Βιντς Κάρτερ 250 σουτ, 300 σουτ μετά την προπόνηση. Έτσι φτιάχνουν το μύθο τους οι Αμερικάνοι, οι φίρμες αυτές. Λοιπόν, φίρμες, ξεφίρμες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι... Εγώ σαν φίρμα έκανα όλη την προπόνηση. Τη δουλειά την οποία όμως ρίχνουν, ρε ψηλέ, το καλοκαίρι, νομίζω ότι λίγοι τη ρίχνουν. Ακριβώς αυτό, ότι δεν τους κράζουμε, τους κράζουμε μέσα στη χρονιά. Στην Αμερική, στο NBA, σου λέει 1η Οκτωβρίου ξεκινάει ο αγώνας. 8 Οκτωβρίου ξεκινάει η αγωνιστική, κάπου εκεί δεν είναι. Μαζεύονται 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν. Κάνουν όλες τις εξετάσεις, τα πάντα, και άμα είσαι εκτός φυσικής κατάστασης, χι, κατευθείαν, σε κόβουνε. Έχεις, δεν έχεις συμβόλαιο.
Έχεις, δεν έχεις συμβόλαιο. Δεν έχει. Περνάς εξετάσεις. Άμα δεν έχεις κάποιο πρόβλημα που τους ενημερώνεις από πριν, δεν... στην προετοιμασία του NBA δεν πας και κάνεις βάρη, sprint, αυτά. Τα πρέπει να τα έχεις ήδη κάνει. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Ετοιμάζω για τον πρώτο αγώνα. Διάβαζα για τις ομάδες οι οποίες τελείωσε η χρονιά τους είτε από την κανονική περίοδο είτε μετά τα play-off, ότι ερχόντουσαν σε συνεννόηση οι παίκτες με τα προπονητικά team και ναι, με ναι. τους... και τους απολυνώνουν από την τσέπη τους. Ναι, ερχόντουσαν σε συνεννόηση για το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν, να πάρουν από τα προπονητικά team τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιώσουν στη διάρκεια της off-season. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει. Κοίταξε τώρα, σε τώρα ας πούμε μιλάει... Ναι, δεν είναι. Διάβαζα... πληρώνεις προπονητή και γυμναστή. Όλοι κάνουν έτσι. Όλοι. Ναι. Δηλαδή 250, 250 το κάνουν αυτό. Δεν, ναι, δεν ασχολείται. Όχι, θέλω να σου πω ναι, ότι. Ναι, σε συνεννόηση το καταλαβαίνω. Ναι, πήγε, α πούμε, ξέρω εγώ, ψηλό. Ναι. Πήγε ο ψηλό ο Embiid, ξέρω εγώ, που έβλεπα που διάβαζα. Μίλησε εκεί με, τους, με το coach. Τι θέλει. Ναι. Του είπε 3-4 πράγματα. Και του okay. αυτά. Ναι, οκ, okay, αυτά. Τώρα το τι θα κάνει αυτός, ποιος θα πληρώσει, ναι, τι ναι, θα αυτό κάνει. Δεν τους αυτό είναι δικιά του ναι. δουλειά. Το θέμα είναι να εμφανιστεί και, στην, και στο Summer League. Γιατί πηγαίνουν όλοι εκεί πέρα. Όχι, στο Summer League δεν είσαι υποχρεωμένος να πας. Όχι, πηγαίνουν όλοι, εμφανίζονται. Άλλοι εμφανίζονται με τα κουστούμια τους και αυτά να, κάνουν, ναι, ναι. να χαιρετήσουν ή να κάνουν γιατί θέλουν όλες οι ομάδες. Και είναι και οι νέοι παίκτες, οι φρέσκοι. Που θέλουν, που πρέπει να βρουν είτε το συμβόλαιο είτε να διατηρήσουν την. Γιατί και οι ρούκοι της προηγούμενης χρονιάς. Άμα δεν έχεις κάνει παπάδες, ναι. θα ξαναπάς στο Summer League. Είναι θέμα ξέρετε, γιατί μετά τους 10 πρώτους δεν είναι γκαραντή το συμβόλαιο. Δηλαδή 10 πρώτα draft δεν είναι γκαραντή. Οπότε μπορεί να τους κόψουν, γι' αυτό πάνε. Πλέον με τη νέα συλλογική σύμβαση που έγινε πρόπερση, κάνανε και του, κάναν 14 συμβόλαια και άλλα 2 τα οποία είναι two-way. Ναι. Το οποίο two-way σημαίνει ότι είτε μπορείς να είσαι 10 μέρες 10 μέρες στην ομάδα και άλλες 10 μέρες να είσαι στην συνεργαζόμενη ομάδα του NBDL. G, πώς το λένε? G-League. G-League, ναι. Σαν το site μου. gpavlapoint.gr και social gram. Λοιπόν, ανηλυμένες υποχρεώσεις και για τους δύο εμένα ως αντικαταστάτη και ο Γιάννης ως τεχνικός διευθυντής παράλληλα. Ναι, όχι, πρέπει, έχει ξεκινήσει το Maxi Basket εδώ πέρα, οι βετεράνοι της Θεσσαλονίκης, γίνονται αγώνες στο Παλατάκι. Να πούμε αύριο το πρωί ότι έχει το 3-on-3 από τον Ψακ. Ψακ ναι. είναι... Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβαίωμενων Καλαθοσφαιριστών. Ναι, ναι, και θα είναι κάτω στο πύργολο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξεκινάει αύριο από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2, έχει και το απόγευμα και την Κυριακή. Δηλαδή φτιάξει το Μαδούλες 3-on-3, έχω πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3-on-3, για να ξέρεις Παύλο. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αύριο τι βλέπεις? Ρεάλ. Ρεάλ. Ναι, αύριο θα πάω σε ένα φιλαράκι να το δούμε, θα με σπάσει στα νεύρα, αλλά τι να κάνω, ξέρει πολύ μπάλα, αλλά οι ατάκες μου θα έρχονται και θα φύγω. Εμείς είμαστε με τη Λίβερπουλ. Ναι, είσαι με τη Λίβερπουλ, το ξέρω. Εμείς ωραίο θα είναι αυτό. Κοίταξε, με τη Ρεάλ. Αφού πήρε και τον Μπάση, θα πάρει και τον Πέτρο. Έλα, φτάνει. Γιατί φτάνει. Δεν είναι καλύτερη. Φτάνει, τι. Δεν είναι καλύτερη. Όχι, δεν είναι καλύτερη. Όταν φτάνει η Λίβερπουλ στο τελικό, η Λίβερπουλ πρέπει να το πάρει. Έτσι. Εντάξει, καλά, δεν καίγουμε εκεί. Η Λίβερπουλ να το πάρει. Αυτά. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ποιοτική ελληνική μουσική για κάνα πεντάλεπτο λίγο παραπάνω για σήμερα, μέχρι να παραδοθεί σκητάλη σε Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο για τον Μπαλαντέρα από τις 10 μέχρι και τις 12. Το μισό ντουέτο της 25ης Μαΐου. Σας εύχεται ένα χαρούμενο βράδυ. Χρόνια πολλά.